Κόντρα στο Ζεράλδο. Πάλι Πρίτας. Κλείνει τον άξονα ο Ενσαλίβα, δεν είχε λύση παρά μόνο στον νέτο δεξιά. Η σέντρα για τον Χαβίτο, κεφαλιά δοκάρι και το σούτο κόκκι, 1-0 ο Άρης στο 23. Από το σούτ του ανενόχλητου Ισπανού, 0-1. Η σέντρα του νέτο, εξαιρετικά ο Χαβίτο, η μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά. Ο Κόκκι πανηγυρίζει για πέμπτη φορά στη σεζόν. Εκτελεί ο Μαντούκα, Μαϊστόροβιτς και Σιφάκης. Μαντούκα εκτελεί τα στημένα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ανάποδο του Εντίνιο στη γραμμή, ο Νέτο. Κι άλλη σέντρα ο Μαντούκα. Ο Εντίνιο για την κεφαλιά, κόρνερ. Στο 60. Μανφράνο για την κεφαλιά, ο Αλεξόπουλος. Ο Χαβίτο περιμένει την κίνηση του Κάμπορα, δοκιμάζει το shoot out. Πρίτας πιέζει τον Μπλάνκο. Κόκκε. Η πάσα εξαιρετική για τον Κάμπορα με τον Μαϊστόροβιτς, έκοψε την μπάλα και έμεινε όρθιος ο Χαβίτο, out. 3-4. Κόκκε, Χαβίτο. Σέντρα για τον Κάμπορα. Ο Ρεγκέιρο γυρίζει, ο Κάμπορα πιάνει αέρα. Και ο Σάχα πιάνει την μπάλα. Σκόκο. Ο Μπλάνκο, η κόντρα. Ο Μαντούκα στην κίνηση στο Σιφάκι. Διεθνής Πορτογάλος. Ωραίο σουτ. Με το αριστερό Μαντούκα. Το στόπ του Λαμπριάκου, το γέμισμα του Μαϊστόροβιτς. Αλεξόπουλος, Εντίνιο, Αλεξόπουλος, έπεσε στην περιοχή ο Χουανφράν, Αλεξόπουλος, Μαϊστόροβιτς, έξω, κόρνερ, για μαρτυρία για πέναλτι. Ξανά εδώ ο Καφές, τον κρατάει από το αριστερό πόδι ο Πρίτας. Ο Άρης από το 89, θέλει να κρατήσει 20 χρόνια μετά, 0 παθητικό, αλλά και σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη. Χτύπησε ο Χουανφράν και πάει με πολύ άγριο τρόπο στον, αν και πεσμένος, έκανε βουτιά για να πάει στον Κόκκε. Γιατί χτύπησε στο συμπατριώτη του. Κόκκινη στον Κόκκε. Εκτελεί ο Ενσαλίβα για να πάρει την κεφαλιά ο Αλεξόπουλος. Ο Μαϊστόροβιτς γύρισε, out! Νέτο, Χαβίτο, Νέτο, Κάλβο, Χαβίτο, εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, out! Ο Χαβίτο στο 92, δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ρεγκέιρο, ο Ζεράλδο, κάρτα. Τέταρτη σε παίκτη της ΑΕΚ. Οι μαρτυρίες από τον πάγκο του Άρη είναι για κόκκινη στον Πορτογάλο. Τέλος, 0-1 με τον γκολ του Κόκκε στο 23 από δοκιμασίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ. 20 χρόνια μετά τη μοναδική του νίκη, ο Άρης έρχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, επικρατεί τη ΑΕΚ, αλλά ενδεχομένως στο φινάλε του πρωταθλήματος να μην έχει αντίκρισμα αυτό το εντυπωσιακό για την ομάδα του Μαζίνιο τρίποντο.